Σήμερα θα σα δείξω πώ θα απαλλαγούμε για πάντα από τη μουχλα που δημιουργείται στο ταβάνι του μπάνιου. Η μουχλα στο ταβάνι του μπάνιου δημιουργείται για διαφορετικό λόγο από τη μουχλα που δημιουργείται στα ταβάνια του υπόλοιπου σπιτιού. Γι' αυτό δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε στη συνέχεια. Ο τρόπο που παίζει μεγάλο ρόλο για να ξενώσουμε για πάντα τη μουχλα στο ταβάνι του μπάνιου είναι το βάψιμο που θα κάνουμε και ο τρόπο με τον οποίο θα το συντηρούμε το ταβάνι. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο που έχω ετοιμάσει για εσά. Είστε στο κανάλι Φτιάξτε το μόνο σου απλά και εύκολα. Στο οποίο θα δείτε κάθε είδου κατασκευή και επισκευής που μπορείτε να την κάνετε και μόνοι σας στο σπίτι. Κάνε και εσύ εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο που σε ενδιαφέρει. Μπορείτε να πατήσεις το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο, το οποίο ίσως να είναι αυτό που θα σε βοηθήσει και σένα σε αυτό που θες να επισκευάσεις ή να κατασκευάσεις. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι θα έχουμε πολλούς διαγωνισμούς giveaway με πλούσια δώρα όπως εργαλεία και άλλα χρήσιμα πράγματα και πατώντα το καμπανάκι θα έχετε ενημέρωση κάθε φορά που έχουμε το διαγωνισμό μας. Πάμε όμω τώρα να δούμε το βίντεο μας. Θα ξεκινήσουμε την εργασία για να απαλλαγούμε από τη μούχλα στο μπάνιο. Βγάζοντα το χρώμα από το ταβάνι του μπανιού, ξύνουμε καλά-καλά, θέλει λίγο ιδιαίτερη προσοχή, θέλει λίγο ιδιαίτερη φροντίδα. Με ένα καμινέτο ζεσταίνουμε για να βγάλουμε το χρώμα. Βλέπετε εδώ πέρα, πρώτα βγάζω το πλαστικό το χρώμα το οποίο βγαίνει και σχετικά εύκολα. Από κάτω όμω το έχουν βάψει και με λαδομπογιά. Βλέπετε εδώ, αυτό είναι η λαδομπογιά τώρα που πάω να βγάλω. Αυτή θέλει λίγη παραπάνω Ε, δουλειά για να μπορέσει να βγει. Θέλει λίγο παραπάνω ξύσιμο. Παρ' όλα αυτά όμως θα τα καταφέρουμε και θα τη βγάλουμε και αυτή με λίγο υπομονή. Ε, νομίζω ότι γύρω στις 2 με 3 ώρες θα έχουμε καταφέρει να βγάλουμε και το πλαστικό χρώμα και τη λαδομπογιά από πάνω. Κάπου εκεί μου πήρε εμένα. Βλέπετε εδώ ότι έχει καθαρίσει όλο το ταβάνι. Το επόμενο κομμάτι που θα κάνουμε είναι να ξύσουμε, αφού έχουμε βγάλει τη λαδομπογιά, θα ξύσουμε λίγο το σοβά που έχει μείνει για να φύγουν οι μαυρίλε που τυχόν έχουν δημιουργηθεί από το καμινέτο που έχουμε ζεστάνει και τυχόν υπολείμματα από το χρώμα που έχει μείνει πάνω στο ταβάνι. Ξύνουμε καλά με ένα γυαλόχαρτο να μπορέσει να καθαρίσει το τοπίο. Ε, αφού καθαρίσουμε και σκουπίσουμε να φύγει η σκόνη, παίρνουμε το αστάρι και αφού έχουμε βάλει και ταινία, γύρω -γύρω βέβαια, παίρνουμε το αστάρι και ασταρώνουμε το ταβάνι, είναι αστάρι νερού για πλαστικό χρώμα είναι αυτό το διάφανο. Ασταρώνουμε καλά όλη την επιφάνεια στις γωνίες παντού. Ασταρώνουμε πολύ καλά να μην αφήσουμε κανένα κενό το οποίο δεν θα πιάσει το χρώμα μετά. Περνάμε καλά όλες τις επιφάνειες. Περνάμε με πολλές επαναλήψεις από πάνω από το αστάρι με το ρολό μας ή με το πινέλο. Κάνουμε καλά όλες τις επιφάνειες. Πρέπει να πιάσει καλά ξαναλέω το αστάρι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι το Α και το Ω στο βάψιμο που θα κάνουμε, αφού στεγνώσει το αστάρι θα πάμε να στοκάρουμε το ταβάνι, να το σπατουλάρουμε με παρετίνη ή... ή στόκο σπατουλαρίσματος, όπως θέλετε μπορείτε να το ζητήσετε θα σας δώσουν. αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε στο στόκο πρέπει να πάρουμε το λεπτό κοκό, να είναι λεπτό κοκό στο στόκο θα τους πούμε ε, μια καλή μάρκα, ε, τώρα εγώ εδώ πέρα χρησιμοποιώ τη ε, και έχω πάρει, πολύ καλή. Ε, κοιτάξτε τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα περάσω το ταβάνι, που θα κάνουμε το στοκάρισμα. Δύο χέρια θα κάνουμε και μετά, μετά το βάψιμο, ίσως χρειαστεί και κάπου κάναμε ρεμετάκι, μετά το πρώτο χέρι, κάνουμε και αυτό και θα το ξαναφτιάξουμε. Μετά, ε, το πρώτο χέρι το κάνω προς μία κατεύθυνση, Βλέπε, βλέπετε ότι πάω τις ε, σπάντουλες προς μία κατεύθυνση. Όταν τελειώσω το πρώτο χέρι, ξύνω ελαφρώ με τη σπατουλίτσα για να φύγουν τα μυτάκια που τυχόν έχουν δημιουργηθεί. Δεν χρησιμοποιώ γυαλόχαρτο μετά το πρώτο χέρι, γιατί θα δημιουργήσω σκόνη και θα θέλει μετά πάλι αστάρωμα. Οπότε με τη σπατουλίτσα ξύνω λίγο τα μυτάκια να φύγουν και παίρνω τώρα το στόκο ξανά. Ξαναφτιάχνω στόκο και περνάω πάλι με τι σπάτουλε. Ε, τώρα κάνω προ την αντίθετη κατεύθυνση. Πρώτα πήγαινα κάθετα, τώρα πάω οριζόντια όπω βλέπετε το σπατουλάρισμα για να μπορέσω να πιάσω καλά τα κενά και να φέρω όσο πιο ευθεία γίνεται το ταβάνι αν τυχόν έχει αυλάκια και τέτοια πράγματα ε, οπότε ο σωστός ο τρόπος είναι αυτός αφού τελειώσουμε και το δεύτερο χέρι και στεγνώσει θα πάρουμε ένα γυαλόχαρτο και θα, το, θα περάσουμε τις γωνίες πρώτα πρώτα περνάμε τις γωνίες προσεκτικά και σιγά σιγά να μην μας κάνει ε, καναλάκια μην μας φάει το γυαλόχαρτο το, ε, την παρετίνη περνάμε προσεκτικά, κάνουμε τις γωνίες ε... και στη συνέχεια θα πάρουμε πάλι το εργαλείο το οποίο μπαίνει το γυαλόχορτο επάνω έτσι ένα μικρό χειρός, δεν χρειάζεται κάτι μεγάλο τώρα εδώ πέρα ή ηλεκτρικό για το ταβάνι του μπάνιου, είναι μικρή επιφάνεια και αρχίζουμε να τρίβουμε καλά όλη την επιφάνεια με το εργαλείο αυτό για να ισιώσει να έρθει στα ίσια η παρετίνη, να φύγουν τα μυτάκια και ό,τι εξογκώματα έχουν μείνει ένα απαλό χάιδεμα θέλει, δεν θέλει πάρα πολύ τρίψιμο. Προσέχω οι κινήσεις που θα κάνω με το γυαλόχαρτο να είναι κυκλικές και όχι οριζόντιες και κάθετες γιατί θα μου χαράζει το, την παρετίνη οπότε κάνουμε κυκλικές κινήσεις. Αφού τελειώσουμε με το τρίψιμο παίρνουμε μια καθαρή σκούπα και σκουπίζουμε να φύγει όλη η σκόνη από το ταβάνι από το τρίψιμο που έχουμε κάνει. Και στη συνέχεια θα πάρουμε το αστάρι και θα κάνουμε όλες τις γωνίες πρώτα. πρώτα περνάμε τις γωνίες, καθαρίζουμε καλά, περνάμε με αστάρι όλη την επιφάνεια να μην αφήσουμε τυχόν κενά. Τώρα το αστάρι που εγώ χρησιμοποιώ είναι το, το ακρυλικό εδώ πέρα της Durostick, είναι για μπετό και σοβά. Πάρα πολύ καλό αστάρι, με έχει εξυπηρετήσει τόσα χρόνια. Περνάμε καλά όλη την επιφάνεια και με το ρολό μετά αφού κάνουμε τις γωνίες. Ε, τώρα αφού στεγνώσει το αστάρι θα περάσουμε πάλι πρώτα τη γωνία με το χρώμα. Ε, περνάμε πάρα πολύ καλά, προσέχουμε να πιάσει παντού το χρώμα, να μην μας αφήνει κενά για αυτό. Ε, το χρώμα που θα χρησιμοποιήσω εδώ πέρα είναι ρυπολίνη, αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, δεν βάφω με πλαστικό χρώμα το ταβάνι του μπάνιου, αν θέλω να αποφύγω για πάντα τους μήκητες θα περάσω με ριπολίνι. Ε, και ο λόγος είναι, θα σας εξηγήσω τώρα παρακάτω γιατί, περνάμε καλά πρώτα τις γωνίες, ε, και αφού κάνουμε τις γωνίες πάλι με τον ίδιο τρόπο στο βάψιμο όπως κάναμε και στο σπαντουλάρισμα ε, τη μεγάλη επιφάνεια θα κάνουμε το πρώτο χέρι προς μία κατεύθυνση περνάμε προς μία κατεύθυνση με ένα μικρό ρολάκι ε, κοντότριχο έτσι θα το ζητήσετε με ένα πολύ μικρό ρολάκι περνάμε προς μία κατεύθυνση το δεύτερο χέρι θα το κάνουμε πάλι στα σταυρωτά όπως κάναμε και το σπατουλάρισμα. Να δείτε εδώ πέρα η ριπολίνη που χρησιμοποιώ είναι η οικολογική αντιμικροβιακή. Την παίρνω αυτή για ταβάνι μπάνιου για να με εξυπηρετεί πάρα πολύ, για να μην έχουμε το θέμα το μυκήτων ξανά. Και βοηθάει επειδή είναι αντιμικροβιακή στο να μην ζωντανεύουν οι μύκητες και να μην πιάνει οι πάλι το ταβάνι. Βλέπετε εδώ πέρα πως έχει γίνει, το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, το ταβάνι είναι σαν γυαλί, έχει γίνει ε, σαν γυαλί πλέον. Ε, βέβαια αυτό που πρέπει να κάνουμε για να το συντηρήσουμε, μόλις στεγνώσει, αφήνουμε να στεγνώσει πρώτα, βλέπετε τώρα την ταινία γύρω γύρω, αφήνουμε να στεγνώσει και μετά τραβάμε την ταινία για να μην πεταχτούν τυχόν ε, κομμάτια επάνω και κολλήσει. Ε, τώρα αυτό που πρέπει να προσέξουμε για να αποφύγουμε τη δημιουργία μυκήτων ξανά είναι όταν κάνουμε μπάνιο και ντους ή οτιδήποτε το οποίο προκαλεί κυρίως το χειμώνα που χρησιμοποιούμε πολύ το ζεστό νερό και προκαλούνται αυτά εδώ που βλέπετε από τους υδρατμούς ή σταγόνες νερού που έχουν πεταχτεί επάνω αν έχουμε χαμηλοτάβανο το μπάνιο ε, αν δημιουργηθούν αυτά και εμείς τα αφήσουμε και φύγουμε έστω και αν ανοίξουμε το παράθυρο αλλά τα αφήσουμε αυτά επάνω τότε θα έχουμε θέμα, θα δημιουργηθούν μήκητες αυτό είναι ο λόγος που δημιουργούνται οι μήκητες στο μπάνιο. Οπότε αφού τελειώσουμε με το μπανάκι κάνουμε ένα πέρασμα με ένα πανί να καθαρίσουμε καλά ό, όλο το, όλη την υγρασία που έχει το ταβάνι. Πριν φύγουμε βέβαια εννοείται πως θα ανοίξουμε το μπάνιο, θα αφήσουμε και την πόρτα ανοιχτή για να αερίζεται, να στεγνώσει καλά το ταβάνι και έτσι δεν θα έχουμε ποτέ ξανά πρόβλημα με μήκητες και μουχλα. Αυτό είναι το βίντεο και για σήμερα θα τα πούμε στο επόμενο.